Γεια χαρά! Πάλι για χαρά. Το έχει βαρεθεί ο κόσμος. Πάλι για χαρά συνέχεια. Τι να πω. Πες ένα καλησπέρα. Άμα είναι πρωί. Άμα είναι πρωί, εγώ τι θα πω. Καλησπέρα, καλή διασκέδαση. Έχεις δίκιο. Συνέχισε. Πάτατε. Γεια χαρά λοιπόν, ήτρες εδώ και σε αυτό το νέο special φάγαμε το δρόμο. Θα φάμε σε 4 νέα μαγαζιά. Όχι σε 4 μαγαζιά. Θα φάμε 4 μαγαζιά ολόκληρα. Και τους τοίχους και τις κουζίνες και τα πάντα. Θα φάμε λοιπόν. Αφού τα ξέρεις. Θα φάμε λοιπόν 4 μαγαζιά που βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλη την Αθήνα. Και πώς θα πάμε εκεί πέρα. Και πώς θα πάμε εκεί. Εδώ, με το νέο Suzuki Swift Hybrid, όπου θα μας πάει γρήγορα, ωραία, άνετα. Τσίλικο αμάξι. Τσίλικο αμάξι. Και με πάρα πολύ στυλ. Τι άλλο θέλεις. Χρωματάκι. Το χρωματάκι σου αρέσει. Στο διάλεξη. Αν δεν σου αρέσει αυτό το χρωματάκι, έχω και άλλα χρωματάκια. Μεταλλικά όλα, Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δεν τα θυμάμαι όλα, αλλά αυτό είναι το πιο σεξι από όλα. Γιατί μας όμως πιο ωραίοι. Άντε πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Το νέο Swift, το υβριδικό. Πολύ καλό. Είναι το hybrid. Είναι υβριδικό. Είναι hybrid. Ναι. Παίζει παντού. Για πες, τι σημαίνει hybrid. Παίζει παντού. Hybrid σημαίνει ότι λειτουργεί και με καύσιμο, ναι, και με ρεύμα. Τι είναι ρεύμα, δηλαδή το βάζει την πριζά. Έχει μια μπαταρία η οποία φορτίζει είτε με την πέδηση, με το φρενάρισμα δηλαδή. Ναι. Εκεί που φρενάρει η ενέργεια που δίνει με το φρένο δεν πάει χαμένη. Αρχίζει και φορτίζει την μπαταρία και όπου βλέπει ότι μπορεί να δώσει με ρεύμα και, να σου και σε χαμηλή είναι κίνηση και αυτά. Είναι και πολύ άνετο πίσω, φίλε. Πολύ άνετο πίσω. Πολύ άνετο, γιατί είμαι 4 μέτρα και χωράω άνετα. 14 μέτρα. Και ο Άρης είναι και αυτός πίσω, μπροστά πολύ. Ναι. Κοίτα πόσο ωραία. Άνετος, άνετος. Και βολεύει πάρα πολύ. Άνετο. Σου είδα, ναι, πας κάπου, έχεις φάει τα πάντα. Ναι. Θες χώρους. Στην περίπτωσή μας. Θες χώρους. Επίσης, έχει αποθηκευτικούς χώρους καλούς, ωραίους. Κοίτα, τσίλικους, δεν φαίνονται, αλλά είναι ωραίοι. Έχει μεγαλώσει αρκετά, έχει μεγαλώσει αρκετά. Είναι άνετο, ρε παιδί μου, ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ δυνατό. Και να σου πω κάτι, είναι πολύ σβέλτο αμαξάκι. Πολύ σβέλτο. Α, ξέχασα να πω. Για πες. Και μηδέν τέλη κυκλοφορίας, έτσι. Μηδέν τέλη κυκλοφορίας. Πολύ βασικό αυτό. Τι λες, ρε φίλε. Μηδέν τέλη κυκλοφορίας. Οθονάρα όμως, έτσι. Μεγάλη, ευανάγνωστη. Βλέπεις εδώ πέρα όλες τις 7 ίντσες. 7 καρφωτή. Για εδώ. Πάρε με τηλεφωνάκι να δούμε. Να δούμε αμέσως το ποστή μας, να το πάρουμε ένα τηλεφωνάκι. Θέλω να θα απαντήσεις κιόλας χωρίς να φύγει από τον δρόμο. Όχι. Πάντα στον δρόμο. Ωραία φωτογραφία με έχεις βάλει, ρε. Μπράβο. Να δούμε, εγώ παίρνει. Πιστεύω να το σηκώσει. Λειτουργεί, να το σηκώσει. Πιστεύω να το σηκώσει. Έλα, Άρη μου. Ποστή μου. Τι κάνεις. Εσύ τα δικά σου που πας. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Εδώ, σε ένα αμάξι. Α, ποιο. Το νέο Suzuki Swift, το Hybrid, το GLX, το ξέρεις. GLX, έχεις πολύ ακούσει. Καλό, πολύ καλό, πολύ ωραίο. Είναι πολύ δυνατό. Είναι πανηγύριο αυτό. Ε? Καλησπέρα. Radio Blackman. Καλησπέρα. Ναι. Γιώτα Ικα. Ποιο ενοχλεί. Το Γιώτα ήταν η. Γιώτα Ικα. 95-81. Ενοχλεί. Πρώτη στάση, Κεσαριανή, Chicken Picnic. Έχει ανοίξει τον Αυγουστό. Πότε έχει ανοίξει? 22. Πότε? 22 Ιουλίου. Ήμασταν από τους πρώτους, δεν το θυμόμαστε πότε ήρθαμε. Ήμασταν από τους πρώτους που ήρθαμε εδώ. Γιατί όμως είναι φοβερό και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το μαγαζί. Γιατί μαγειρεύει αυτός εδώ, ο Μιχάλης. Και δεύτερο λόγο, γιατί. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φτιάχνεται εδώ το καλύτερο κοτόπουλο πανέ. Σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα εγώ. Θα το πάω πιο μακριά, αλλά είπα. Να πούμε στα Βαλκάνια. Δεύτερον, το καλύτερο κοτόπουλο σχάρας, μια φοβερή χωριάτικη σαλάτα, μια ελληνική coleslaw και τι άλλο. Και popcorn. Και popcorn με τρούφα. Τι είναι. Φρέσκα τρούφα. Φρέσκα τρούφα. Δεν ξέρει. Το βρήκαμε. Ρε φίλε. Και εσύ δεν τη στείλε, ρε φίλε. Όχι, εγώ είπα. Σε ρώτησα να δω πού θα το πας. Νομίζω ότι θα κάνεις καλύτερο intro. Ναι. Λοιπόν.
Να σε ρωτήσω κάτι, θα φάμε τίποτα? Κάτι θα φάμε. Ωραία. Θα τα φάμε όλα βασικά. Άντε. Από τα έχεις φάει. Α, και καλαμποκάκι. Και καλαμποκάκι πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό καλαμποκάκι. Και πατατούλα. Επίσης να πω για τη χωριάτικη, ή θα το πω μετά, Θα το πω μετά. Έλα, έλα. Θα φάμε. Ναι, μασκούλα, μασκούλα. Χωρίς πλάκα τώρα, είναι το καλύτερο κοτόπουλο σχάρας ever. Είναι ζουμερό, έχει μια τέλεια σαλτσούλα. Ρε παιδί μου, είναι το τέλειο κοτόπουλο. Είναι απίστευτο. Και η σχάρα δουλεύει full. Κάρβουνο, ε. Είδες, το είδες. Και εντάξει, διαιτητικό είναι, έτσι. Μη. Κοτοπουλάκι είναι, στη σχάρα. Καλό. Όσο τρως, δηλαδή, είναι κάτι σαν... Είναι εθιστικό λίγο, ε. Ναι, επαναφορτίζεις. Ναι, θες κι άλλο, ρε παιδί. Βέβαια. Μα κοίτα, το πράγμα που θέλεις. Ναι, είναι ζουμερό, είναι ζουμερό. Δεν είναι αυτή η σόλα. Θα λίγο εδώ πέρα στη τέτοια. Στη σαλτσούλα. Σαλτσούλα. Θα πάρω και ό,τι άφησες. Ναι. Δεν ήταν πολλά. Α, καλό, ε. Σου άρεσε ο ήχος αυτός, ε. Σου άρεσε. Έτσι. Αυτό. Τώρα δεις τι θα γίνει στο πανέ που θα ακούσει και το κρακ. Κρακ. Για πες μας για τη φέτα. Μίλησε μας για τη φέτα. Ναι. Φρέσκια ρίγανε, ναι. Εδώ, λίγο ναι. Περάκι. Και είχα τη φαϊνή ιδέα να την ψεκάσω. Τι ώρα. Με μπίτερ από grapefruit. Όπα, πες μας για την coleslaw. Θα σου πω. Τι είναι? Όπως είναι η coleslaw, απλά την ονομάσαμε γκρι και την βάλαμε ραφανάκι αγκούρι. Περίμενε. Ρε, εσύ τι κάνουνε, ρε εσύ. Και αυτή... Η έκπληξη. Θέλω να δείξει ντοματούλα. Είναι η ντοματούλα, είναι η... Νομίζω ότι σε νησί. Η αγκουροντομάτα, αλλά... Έχει μια... Ναι, θα το πάρω. Έχει μια... Είναι μια special κατάσταση εδώ πέρα. Κάτσε μισό λεπτό να σας τη δείξω. Άνοιξε. Μπορείς να μου ανοίξει ένα πυρούνι, Άρη. Μάλιστα, αφεντικό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Η ντομάτα είναι εξεφλουδισμένη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι. Γενικά, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το μαγαζί είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραία ποιοτικά και σπιτικά. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι σπιτικά. Γιατί αυτή η ντομάτα, ρε φίλε, αυτή η ντοματούλα. Αυτή η παιδιά δεν. Σαν να την τρώσει σε νησί. Ντρέπομαι που θα το πω αυτό, αλλά μπορεί να αφήσει και μόνο για την ντομάτα. Πες ρε παιδί μου, δεν θέλω να φάω τίποτα. Θα φάω ντομάτα και αγκούρι. Και πατάτα, και άντε, και φέτα. Με. Πώς το είπε, από μάγκο. Την αρωμάτισε με μάγκο. Α, από grapefruit. Φέρε το καλό. Πάμε. Πω! Έλα, έλα, έλα. Βάλτε το εδώ. Βάλτε εδώ. Το σωστό πανέ, λοιπόν. Έλειπε από την Αθήνα. Έλειπε. Δεν λείπει πια. Είναι, κοίτα, κοίτα, μιλάει. Είναι χρυσό. Κοίτα το. Έλα. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Ωραίος. Πάει πάνω. Κοίτα εδώ. Ακούγεται. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δείξουμε και τις σως. Τις συνδεστικές. Μουσταρδόμελο. Όχι, αυτό είναι μουστα. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτή είναι spicy mayo, πίσεις και πίσεις και πίσεις, καλαμποκάκι. Καλαμποκάκι. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ωραίο το καλαμποκάκι. Μπουτυράτο. Ωραίο. Πω. Βα. Ναι. Εγώ θα κάνω και αυτό. Μπράβο! Αν και πιστεύω... Ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Βλέπω, επειδή είμαι πιο βρωμιάρης από σένα. Περιέργως εδώ μπορείς να φας ένα popcorn που είναι με δεντρολίβανο και όχι λάδι τρούφας. Όχι λάδι τρούφας. Λάθος. Αλλά πραγματική τρούφα. Και αν έχεις τα σωστά κονέ, σου τρίβουν και λίγο τρούφα παραπάνω. Κοίτα εδώ, ε, βλέπεις. Στα 50 ευρώ το λίγο. Στα 50 ευρώ το λίγο, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Περίμενε. Γράφτα. Περίμενε. Έλα, όπως είμαι. Εντάξει, τα λέμε.
ήρθαμε στα Εξάρχεια. Βρήκαμε να παρκάρουμε όλα κανονικά, μια χαρά. Swift, πολύ ωραίο. Σε ένα μαγαζί που λέγεται, είναι στη Βαλτετσίου και Big Surprise λέγεται Βαλτετσιάνα Πιτσαρία. Φτιάχνουν ένα καταπληκτικό ζυμάρι που οριμάζει για 48 ώρες πάνω εκεί. Δεν ξέρω αν μπορείς να το δείξεις. Πάνω εκεί, πάνω στο πατάρι λοιπόν λειτουργεί. Το αναγνωρίζουν, το μιλάνε. Του λένε ωραίες ιστορίες, το αγκαλιάζουν. Μπράβο. Αυτό. Και μετά οριμάζει. Μεγαλύνουν στο ζυμάρι. Ακριβώς. Και οριμάζει και γίνεται μια καταπληκτική ζύμη, μια καταπληκτική βάση για πίτσες. Παίζουν πάρα πολύ ωραία ναπολιτάνικη μπάλα. Και μισό λεπτό να σας πω και το μενού, όπου μπορείς να το σκανάρεις εδώ. Δηλαδή κάνεις εδώ ούτε καταλόγους, ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα. Κάνεις εδώ ένα τάκ, ανοίγει η σελίδα και έχεις δηλαδή παραδείγματος χάρη. Έχει τη μαργαρίτα που θα τη δοκιμάσουμε ούτως ή άλλως γιατί έτσι πρέπει. Θα δοκιμάσουμε τι? Την τζούλια. Πικάντικο σαλάμι από την Καλαμπρία. Μοτσαρέλα pop. Ζουκίνι. Θες και κολοκυθάκι. Θέλει και ένα κολοκυθάκι γιατί έτσι είναι, αυτός είναι. Με ζουκίνι, και με γκορκοντζόλα. Και μια γκορκοντζόλα για να γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Πάμε, πάμε πολύ λίγο. Τίποτα, θα τσιμπήσουμε. Θα τσιμπήσουμε. Κοίτα τώρα εδώ, τι ωραία δουλειά έχει γίνει. Ποια είναι αυτή η πίτσα? Αυτή είναι η ντούλια. Πώς. Ντούλια. Ντούλια. Μην τα ζεσαι βαριά. Αυτή η πίτσα έγινε όνομα που είναι ελαφρύ. Πρέπει να βγει το στόμα. Ντούλια. Ντούλια. Λοιπόν, είναι το. Αυτό είναι με το. Καλαβρία. Καλαβρία. Ντούλια. Αυτό. Έτσι που κομμένο όπω είσαι τώρα, πε τι έχει μέσα πίτσα. Πόπο το ζυμάρι είναι τέλειο. Γίνει δουλειά εκεί πέρα πάνω. Και αυτό είναι με το κολοκυθάκι. Το ζουκίνι. Ζουκίνι. Και την γκορκοντζόλα. Κοίτα, κοίτα. Πώς το σκάει η γκορκοντζόλα. Έλα, για μύρισε. Κοίτα, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, πώς θα μου κάνει δουλειά σου. Θα στη σπάσω λίγο. Απλά να μας αφήσεις λίγο. Λοιπόν. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Θα κάνω την ιστορία μου. Νομίζω καλύτερα να πλώσουμε όλη μου μαχαίρι έτσι. Να την κάνουμε λίγο πιο kinky. Oh. Εδώ πέρα δεν έχει πάει καθόλου. Θα ξανοίξει. Εδώ. Έριξα λίγο εδώ. Μπράβο, ρε. Τόσες. Και προσούτε όσο χρειάζεται. Δεν το έχει πάρει όλο. Εδώ από το βάρος, κοίτα, από το βάρος θα λυγίσει. Πω. Θες ένα κομμάτι. Θα φάω, ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο corn dog. Corn dog. Πού είμαστε? Πάρα πολύ ωραίο. Just Burgers. Στη Λιφάδα. Είναι το αγαπημένο, αγαπημένο μας μπεργεράδικο στα Νότια Προάστια. Είναι ένα... Θα γρήγορα γι' αυτό. Ναι, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα έτσι. Πες τα γρήγορα, μπερδεύω λίγο και πεινάω κιόλα. Γιατί δεν μπορούμε άλλο. Έχουμε ξεκινήσει έτσι, έτσι απλά, χαλαρά με ένα corn dog. Πριν καθίσουμε έχουν έρθει. Με κάτι fries με pulled pork και spicy mayo και κάτι onion rings. Το χάλασα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει να το φάω. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Κόλαση. Και παίρνεις και καλό κομμάτι. Μπαμπάτσικο. Κατώ. Μπαμπάτσικο. Και πολύ ωραίο το pulled pork, ε. Για πες. Πολύ ωραίες πατατούλες. Πάρα πολύ ωραίες. Γλυκοπατατούλες. Είναι ωραία να τις αλλάξεις, να βάλεις στην πατάτα. Πολύ ωραία. Τάσο, πώς το πάμε αυτό? Το cherry blossom. Είναι αυτό με τη μαρμελάδα. Και τώρα η αγαπημένη στιγμή. Και αυτό είναι το Big Papa. Εκεί που νομίζουν ότι βλέπουν αυτό, ας πούμε έτσι. Το βλέπουν αυτό. Ναι. Και λένε, έλα ρε, το τρώσε τώρα αυτό μια. Πρέπει να το κόψεις έτσι. Αυτό όχι, δεν χρειάζεται. Μα δεν είναι η μισή. Αυτό, Κώστα μου. Η μισή απόλαυση είναι ότι. Κωστή μου, να ακούσεις τον κόσμο. Κοίτα. Πλησίασε λίγο εδώ πέρα, δες. Αυτό. Να φάω. Φαίνεται. Όχι, περίμενε λίγο. Πέρα, περιμένεις. Αυτό. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να φαγωθεί με μία μπουκιά. Μπουκιά όμως μπορεί. Όχι με μία μπουκιά. Όχι να το φας όλο. Ενώ να το δαγκώσεις χωρίς να το κόψεις. Κοίτα.
Να σου πω κάτι, εντάξει, είναι ένας προβληματισμός εύλογος. Κι όμως... Για δώσε. Δυνατός. Δυνατός, δυνατός. Λένε ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος να το κρατάς κάπως. Δεν το έχω πετύχει ποτέ. Κάνω αυτό απλά. Βάζεις και δάχτυλο από κάτω. Ποιο δάχτυλο από κάτω. Και τα δύο. Το μικρό σου. Το μικρό μου. Το μικρό. Εδώ, έτσι. Όχι, ρε. Έτσι. Α, αυτό. Αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Α, το... Και δεν φεύγει. Το μπουκόνι. Α, ναι. Σαν συνδετήρας. Να, κοίτα, κοίτα εδώ. Σαν συνδετήρας ένα πράγμα. Και κάνεις εδώ. Έχεις δίκιο. Πολύ δυνατό. Σκουπί σου, αρή. Πάντα υγεία. Εντάξει, ρε φίλε, έχουμε λερωθεί. Μην τραβάς, μην τραβάς. Άμα δεν λερωθείς, δεν αξίζει τον παιδί. Μην τραβάς και κυρίως να το δείξεις. Έχαμε άλλη χορβατισέτα. Έχαμε άλλη χορβατισέτα. Κανονικά, θα έπρεπε να μας είχαν φέρει milkshake μαζί με τα μπέργκες. Αλλά εμείς τα πήραμε σαν γλυκό. Μια χαρά. Για να τα πάρουμε μαζί, μέσα στο αμάξι. Κάθε καλό παγκυράκι που πρέπει να σερβίρει ένα milkshake. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ποιος είναι? Η αστυνομία των θερμίδων. Ε, σε βρήκανε. Έπρεπε να έχει έρθει καιρό τώρα. Oh. Ώρες πριν. Πόσα? Από πού ήρθε αυτό? 45 εκατοστά. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έτσι. Μπακέτα. Είναι φωτοξύφωτο. Ρόπαλο, όχι. Αυτό. Το χρησιμοποιείς και σαν φωνικό όργανο. Το αγαπημένο μας μπάμπι. Τι μου πήρες? Εσύ, λοιπόν, έχουμε... Το παντσετάκι ή το γύρο? Εσύ έχεις παντσετάκι. Πάρε το παντσετάκι, εγώ θέλω το γύρο. Παντσετάκι. Ωραίο φαγητό. Τίποτα, μικρό πράγμα. Εύκολο, εύκολο. Εύκολο φαγητό. Μικρό πραγματάκι. Είναι αυτό που το δίνεις μια ώρα. Το έχεις ολό. Όχι. Όλο, όχι. Όλοι. Όλο λες. Όλο. 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 Για μια δύσκολη νύχτα, ρε παιδί μου. Έχεις περάσει μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Ναι. Δεν θα ξεδώσεις. Ναι. Δεν μιλάς πολύ. Όχι. Ωραία, τι το ξεδίγνωσες από εδώ. Βέβαια. Πατατούλα εργοστασιακή. Ε. Πανσετάκι με δόντι, καλό. Λοιπόν, ο γύρος είναι ωραίος. Κοίτα εδώ, αγώνα που έχει κάνει ο άνθρωπος. Πόση ώρα έκανε να το κάνεις? Για να το τυλίξεις αυτό. Μισή ώρα είδε. Κοίτα εδώ. 45 εκατοστά, φίλε. Ναι, πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ είσαι. Δυνατός. Αυτό είναι λίγο από τον Κισέα εκεί πέρα, από τον μπάγκο πάνω. Ήταν έτσι. Πέφτουνε τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα, Κώστα μου, εδώ πέρα το πράγμα σπαρταράει. Κλείστο και τρώγε. Λες και έχουμε πάει στη Λαϊκή. Είπαμε, βάλε μου 2 κιλά. Βάλε μου 2 κιλά γύρω, 2 κιλά πανσέτα και πάμε. Επόμενος.